Μαρούσα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όχι τη δίλα μου, πριν δείξατε τον υπουργό, τώρα δείχνετε τη δικιά μου. Δεν την νοικιάζετε όμως εσείς. Ναι, όχι, δεν την νοικιάζουμε εμείς. Την έφτιαξε με τα χεράκια του παππού μου και πηγαίνουμε μόνο η οικογένεια. Μαρούσα μου, τι έγινε, μπήκαν στο σπίτι σας, δηλαδή λίγες ώρες πήγατε για ένα μπανάκι με τα παιδάκια σας, με τους φίλους και για λίγες ώρες τα είχαν εξαφρίσει όλα, μέχρι και τα παπούτσια των παιδιών. Έτσι, ναι, μέχρι και τα παπούτσια των παιδιών. Είχαμε απώλειες διάφορες, τρία ζευγάρια παπούτσια και το ένα παιδάκι μάλιστα είναι να πάει κατασκήνωση και λέει «Μαμά, δεν θα πάω, γιατί δεν έχω άλλα παπούτσια». Για να ξέρετε δηλαδή, δεν μπήκανε σε κανένα σπίτι που τα έχουμε. Πήγαμε να περάσουμε ένα τρίμηνο για να μας βγει οικονομικά σε αυτό το σπιτάκι. Καλύτερα να πηγαίναμε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, γιατί αυτά που πήρανε θα περνάγαμε και καλύτερα και πιο ήρεμα. Μαρούσα, τι ώρα μπήκανε στο σπίτι σας περίπου, δηλαδή. Δεν ώρα... το ξέρω αυτό. Τι ώρα φύγατε εσείς, θέλω να πω, για τον πανάκι σας. Εμείς είμαστε 12 μέχρι στις 6 στη θάλασσα. Αυτό μπορεί να γίνει και στα πρώτα 10 λεπτά, έτσι. Αυτοί μπαίνουν, εξαφρίζουν, φεύγουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι 6 ώρες ψάχνανε. Mm-hmm. Βρήκατε την πόρτα παραβιασμένη, μπήκατε μέσα το σπίτι, ήταν ανάστατο. Από εκεί στο βάθος που είναι η νερατζιά, έχει που βλέπετε, ήταν σπασμένη. Οι άλλες ήταν απλά παραβιασμένες. Δεν τις πάσανε, ευτυχώς ξανάκλεισε. Το σπίτι το βρήκατε ανάστατο? Σπίτι ήταν ανάστατο, ναι, ήταν όλα τα ρούχα πεταμένα κάτω. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, τα είχαν αδειάσει όλα. Λήξανε τα τάμπλετ των παιδιών, τα κινητά, τα παπούτσια, λεφτά που είχε αφήσει η φίλη μου, MP3, ό,τι είχαμε αφήσει. Απλά το μάθημά μας ήταν ότι στις διακοπές δεν παίρνουμε τίποτα, παίρνουμε μόνο το παρεό μας και πάμε για μπάνιο. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Ήταν ένα μάθημα στα παιδιά μου ότι στην εξοχή πρέπει το τάμπλετ να μένει σπίτι. Τώρα πια δεν έχουμε, οπότε εντάξει, ξεχάσαμε. Πάντως πρέπει να σας παρακολουθούσαν, γιατί για να ξέρεις ότι κανείς βγαίνει από το σπίτι, δηλαδή πρέπει να οι άνθρωποι αυτοί να περιτριγύριζαν το σπίτι σας. Αυτό... Θεωρώ ότι μας παρακολουθούσαν, γιατί είναι πρώτη φορά. Έχουν ξαναμπεί στο σπίτι χειμώνα που λείπουμε, έχουν πάρει μέχρι και κατσαρόλες. Πρώτη φορά μπαίνανε ενώ ήταν κόσμος εκεί. Και είχαμε στήσει και σκηνή, γιατί δεν χωράγαμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι. Και είχαμε και στημένη σκηνή μέσα στο κτήμα. Βλέπαν ότι υπάρχει κόσμο. Θα φοβόντουσαν να μπουν αν δεν μας παρακολουθούσαν, φαντάζομαι. Προφανώς. Τώρα εντάξει, ευτυχώς που δεν μπήκαν το βράδυ ενώ κοιμόμασταν. Η αστυνομία ενημερώθηκε από εσάς ή από κάποιους άλλους? Η αστυνομία βέβαια ενημερώθηκε από μένα. Δυστυχώς οι νόμοι μας είναι λίγο παράλογοι. Δηλαδή? Διότι θα μπορούσαν μέσα στα πρώτα 5 λεπτά να βρούνε τους δράστες, γιατί ήταν ανοιχτό και το GPS, το tablet της κόρης μου. Και το κινητό της φίλης μου καλούσε, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν τον κωδικό να τον βγάλουν. Mm-hmm. Και θα μπορούσαν να εντοπιστούν αυτές τις συσκευές, αλλά ο νόμος λέει ότι εντοπίζονται μόνο με εισαγγελική παρέμβαση και μόνο σε περίπτωση ένοπλης ληστείας. Τι να αυτά, ρε! Ναι, ναι, ναι. Οι υπόλοιποι κλωτήσεις είναι για να μας την ώρα μας. Τι λες τώρα. Ήταν ανοιχτά τα GPS, μπορούσαν να τους βρουν και περίμεναν εισαγγελική παραγγελία. Καλά, δεν φταίει η αστυνομία. Η αστυνομία, εφαρμόζει πιστά τον νόμο. Δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει κάτι, γιατί και οι αστυνομικοί κάτι και λίγο βρίσκουν τον πελά τους. Εδώ πέρα τους αστυνομικούς που περιφρονούν τις πορείες και τα ΜΑΤ, κάτρεις και λίγο τους πάνε πειθαρχικά, τους μεταθέτουν. Δηλαδή πάνε και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους και έχουν τρεχάματα οι άνθρωποι. Δηλαδή κάτρεις και λίγο, αλλά είναι δυνατόν τώρα. Αντί να πάμε η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αντί να πάμε να αλλάξουμε αυτό το νόμο, να μην χρειάζεται εισαγγελική παραγγελία σε περίπτωση κλοπής. Πάμε εδώ πέρα να αλλάξουμε το νόμο για τα αυτά, για τα να παίρνει το παιδάκι νωρίς, 17 ετών, το δίπλωμα. Έτσι λέει η νομοθεσία. Τατιάνα, εδώ τους είπαν ότι πολύ απλά δεν μπορούν να εντοπίσουν ποιοι το έχουν κάνει, γιατί μπορεί απλά κάποιος, έτσι δεν είναι Μαρούσα, έλεγες ότι μπορεί κάποιος να πάρει το τρένο, να πάει να κάνει την κλοπή και να ξαναφύγει. Όχι, αυτό έχει συμβεί. Μας το είπαν σαν γεγονός στην αστυνομία. Θα μπορούσε πάλι παρόλα αυτά να εντοπιστεί το κινητό. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Εγώ και αυτό το είπα ότι δεν θέλω να βάλουμε. Γιατί διάφοροι στο Facebook όταν το έγραψα υποστηρίζανε να. Αλλοδαπούς θέλετε και να και οι πρόσφυγες φταίνε. Δεν πιστεύω ότι φταίνουν οι πρόσφυγες. Ούτε ξέρουμε ότι είναι αλλοδαποί αυτοί που το κάνουν. Μπορεί να είναι και δικοί μας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κλοπές έχουν γίνει στην Κορινθία διάφορες και είναι από τη διπλανή μας πόρτα μέχρι τον οποιοδήποτε. Οπότε θα ήθελα να μην τα ρίχνουμε όλα στους πρόσφυγες. Γιατί έχει πρόσφυγες στο Ξυλόκαστρο?
Όχι, όχι, απλά οι άνθρωποι επειδή... Συγγνώμη, έχετε εκεί κοντά κάποιο... Προφανώς θα έχει όλα τα πού. Κάποιο κέντρο της εθνικότητας. Άρα τι δουλειά, γιατί τους βλέπουν. Ορίστε. Δεν έχει να κάνει αυτό, αλλά όταν ανήρτησα αυτό στο Facebook, κάποιοι γράφανε, να, ορίστε, δεν θέλατε εδώ τους πρόσφυγες, δεν θέλατε άλλο εδώ που να τους βοηθάτε. Καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, εύκολη στοχοποίηση αυτό. Να είναι αυτή. Καλά, ανεγκέφαλοι υπάρχουν παντού, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Άγγιξε και ένα άλλο θέμα να πούμε, βέβαια, πολύ σημαντικό. Στην ανάρτησή σου, στο τελευταίο κομμάτι έλεγες ότι να μην αγοράζουμε πράγματα από τη μαύρη αγορά και να μην ενισχύουμε. Το τάμπλετ του παιδιού μου θα το αγοράσει κάποιος και θα το χαίρεται. Θα το σκοτώσουν με ένα εικοσάρικο. Σωστά. Και εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι υπεύθυνοι και αυτοί που αγοράζουν. Όχι μόνο οι κλέφτες. Έτσι και θα έπρεπε με τον αριθμό της συσκευασίας να εντοπίζονται κι αυτοί και να υπάρχει και ένας νόμος πλέον, δηλαδή δεν πάει άλλο με αυτό. Έχουν μπει και σε άλλα σπίτια στο Ξυλόκαστρο, βάλτε τα τηλέφωνα να παίρνει ο κόσμος, παρακαλώ. Στις γειτόνισσες στο σπίτι. Α. Ενώ λείπανε βέβαια, η γυναίκα εκείνη έχει και κάμερες και συναγερμούς τα πάντα. Έβλεπε από το σπίτι της την ώρα που την κλέβανε. Τι λες! Είχε ταινία, είχε πάρει και popcorn και το βλέπε. Συγγνώμη, έβλεπε τους κλέφτες την ώρα που έκλεβαν το σπίτι της στο κινητό της. Προφανώς, είχε συνδεδεμένη την κάμερα στο σπίτι της στην Αθήνα και έβλεπε που την κλέβανε στο Ξυλόκαστρο. Α, έχουνε, τα έχουνε σαρώσει τα σπίτια της περιοχής σας. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, αν η γυναίκα αυτή έχει και συναγερμό και κάμερες και μπήκανε μέσα και την κλέβανε και το έβλεπε και live, εκεί έχουνε σαρώσει όλο το Ξυλόκαστρο. Αστυνόμευση δεν υπάρχει εκεί πέρα. Δηλαδή, πόσα άτομα είναι εκεί πέρα, τι κάνουν. Δύο-τρεις αστυνομικούς έχει όλο το Ξυλόκαστρο. Και πώς, η σύμμαχη ήρθε, που ήρθε για να πάρει αποτυπώματα, ήρθε από την Κόρινθο την άλλη μέρα. Δεν βρήκε τίποτα αξιόλογο. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Η αστυνομία ήρθε την επόμενη μέρα. Όχι, η αστυνομία ήρθε την ίδια μέρα. Η σήμανση ήρθε την επόμενη. Την επόμενη μέρα. Ναι, ναι. Τρεις αστυνομικούς, λέει, υπάρχουν. Οι τρεις αστυνομικοί υπάρχουν στο Ξυλόκαστρο. Τρεις αστυνομικοί. Τρεις έχετε όλους κι όλους. Εγώ τρεις είδα. Μπορεί να είναι κι άλλοι. Δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει. Τώρα με φανταστείτε, εδώ δεν έχουμε εδώ στην περιοχή μας πολλούς. Και το περιπολικό της Αγίας Βαρβάρας έρχεται από το Χαϊδάρι. Δεν έχουμε δικό μας. Τι περιμένετε τότε. Δεν είναι. Από το Χαϊδάρι. Στην Αγία Βαρβάρα, δεν είναι μακριά, διπλανός δήμος. Ναι, έλεγες χαρακτηριστικά. Πάνω παντού. Μα, Μαρούσα, μου πες χαρακτηριστικά ότι θυμάμαι τώρα όταν τη ρώτησα και εγώ αυτό το πράγμα, μου λέει πάνε όλοι οι αστυνομικοί δίπλα στους πολιτικούς, στους πρωθυπουργούς, στους βουλευτές. Και εμάς ναι, έχουν... έχουν από δύο-τρεις ο καθένα. Δηλαδή τους φυλάμε σαν τα μάτια μας γιατί μας κάνουν περήφανους. Δύο-τρεις είναι πολύ λίγοι, Μαρούσα. Δύο-τρεις την βάρδια. Εντάξει. Τι μου λέω. Και καμιά πενινταριά, μη σου πω. Ναι, το θέμα είναι εμείς είμαστε απροστάτευτοι από όλες τις πλευρές. Δηλαδή πρέπει αυτά τα λίγα υπάρχοντα που έχεις να τα κουβαλάς μαζί σου. Και πάλι δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή και το έλεγα το γεγονός και κάποια μόλις είχε πληρωθεί στην παραλία, τις τα κλέψανε, τα έχει πει, δεν τα έχει σπίτι της για να τις τα κλέψουν και τις τα κλέψανε από την παραλία. Οπότε πρέπει να έχεις ένα ροτβάιλερ, να του βάλεις και θικούλες, να έχεις εκεί τα πραγματάκια σου και να κυκλοφορείς μαζί του. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, έχεις δίκιο, βρε κορίτσι μου, για το όνομα του Θεού.